ενώσαν με τη φύση, με ένα, με ένα πολύ ανοιχτό μυαλό, με μια διαφορετική νοοτροπία, ανοιχτού πνεύματος. To ask questions about important things, whether they were personal, social, economic, related to health, individual or the community. Ήθελαν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, επικοινωνώντας με τη φύση, να θέσουν ερωτήματα στη φύση που έχουν σχέση, ας το πούμε, με την δική τους υγεία, με τα προσωπικά τους θέματα, με κοινωνικά θέματα. You mentioned a lot, I forgot. What else? Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε εσείς ότι ρωτούσαν διάφορα θέματα, έτσι. Remember, they had no structures like we have, doctors, counselors, therapy, town councils, decision making. They didn't have those structures. Φυσικά, so where did they look for guidance? Yeah, okay. Και φυσικά, γιατί έκαναν αυτές τις ερωτήσεις στη φύση ή στα αντικείμενα, στα δέντρα και στις πέτρες της φύσης, διότι δεν είχαν αυτές τις δομές που έχουμε σήμερα εμείς, δεν είχαν γιατρούς, δεν είχαν δικηγόρους, δεν είχαν ιερείς, δεν είχαν το, βασικά ό,τι έχουμε εμείς σήμερα και προστρέχουμε σε αυτούς. Οπότε κατέβευαν λοιπόν στα δέντρα και στα άλλα ιερά αντικείμενα της φύσης για να θέσουν αυτές τις ερωτήσεις. George is improving what I'm saying. Yes. Γιατρούς είχα. Γιατρούς είχα. Next, please. And the scenes are mixed, male and female. But you see that women are nearly always prominent. They're not squeezed out like in the contemporary church. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτές τις απεικονίσεις εδώ των νοικών αντικειμένων, μπορεί να είναι στο αντιγόλυφο, δεν ξέρω πώς τα λέτε εδώ ξαναγεί. Αλλά βλέπουμε ότι εδώ έχουμε και άντρες και γυναίκες. Αλλά οι γυναίκες είναι dominant, που λέμε, δηλαδή έχουν εξέχουσα θέση. Κυρίαρχη θέση, εξέχουσα θέση. Unlike today, in church. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σήμερα, έτσι. Next, please. This ring shows more ecstatic contact. Και αυτό το δέντρο δείχνει πιο εκστατική επαφή του ανθρώπου ή των ανθρώπων με τα δέντρα. More examples. And in the top left, there is a vision of a divinity, like the Panagia apparitions. Πάνω αριστερά βλέπουμε εδώ την απεικόνιση ενός οράματος. Is this Minoan? Θεοφάνεια. Yeah, Theophania, bravo. Can I ask something? These round things, stones, do you know what does it mean? Rocks. Yes, rocks. People think they're rocks. They're, all the interpretation can be debated. Scholars do not agree, but I think generally those people think those are rocks. May I correct something? Yes. Oh, might correct myself. Προηγουμένως, σε μια εικόνα που έδειξε ένα χρυσό δαχτυλίδι και είδαμε ότι υπήρχαν άντρες και γυναίκες, ήθελε η ομιλήτρια να δηλώσει ότι οι γυναίκες ήταν κυρίαρχες σε αυτές τις ιεροτελεστίες, δηλαδή σε αυτά τις ιερές τελετές, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σήμερα στις εκκλησίες. Ναι. Δηλαδή, οι γυναίκες απαγορεύονται σήμερα να παίρνουν θέσεις μέσα στην εκκλησία, αντούτοις τότε όμως οι γυναίκες είχαν κυρίαρχη θέση. That's what I wanted to correct. Okay, And so we have this theme of the appearance of a female supernatural figure, a vision, and it is the same theme, but it is in a different place, a different era, and a different religion. Εδώ η ομιλήτρια παραλληλίζει αυτό που τα θεοφάνεια που λέμε που έχουμε σήμερα, τα οράματα που έχουν κάποιοι της Παναγίας στη σύγχρονη εποχή, με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Δηλαδή, ακόμα και από την μινωική εποχή, οι άνθρωποι έβλεπαν αυτά τα οράματα, τις εικόνες των θεοτήτων και αυτή η παράδοση συνεχίστηκε αιώνες μετά μέχρι σήμερα, να βλέπουν αυτά τα οράματα, να έχουν αυτά τα θεοφάνεια. So, is this the origin? Sorry. I wanted to know, what is the down in the middle? Είναι η θεά στο πλοίο. Yeah, there's a boat. Small boat. Yes, the
de pensare di essere un sera in questo periodo. Un essere umano in questo periodo. The symbols of power, Silo. We will, we'll talk about the boat later if you like. It's a very interesting boat, yes. I'm glad to mention this. The Q and question and answer. So I ask, is this the origin of this dissident tradition? And if so, how did it survive from so long ago, right through from classical antiquity, right through to the medieval period? Μήπως είναι, μήπως όλη αυτή η παράδοση της δεντρολατρείας ή της λατρείας συγκεκριμένων αντικειμένων της φύσεως να ξεκίνησε από τότε και να επέζησε σε όλους αυτούς τους αιώνες ακόμα και μετά το Μεσαίωνα. Next please. Well, we know that there were tree shrines in late classical antiquity. Ξέρουμε ότι υπήρχαν γομή ή μάλλον ιερά σημεία στην κλασική This is a tree shrine on a mural from Pompeii in Italy in the 1st century AD. Και εδώ έχουμε μια τοιχογραφία ενός ιερού που περιλαμβάνει και αυτό το ιερό δέντρο από την Πομπεία στην Ιταλία. Of the 1st century. Του πρώτου αιώνα. Ελάτε μέσα. Καθίστε. Next please. And this plaque, stone plaque, is from the Peloponnesos in the 2nd century AD. Δεύτερος αιώνας μετά Χριστού, Πελοπόννησος, πλάκα, πλάκα στην Πελοπόννησο, έτσι. And it shows a tree ritual, as you can see the word teleti. Ναι, δείχνει με teleti, νευρολατρίας. Someone up there is touching. And it was also, it says Epictetus, it's a tree ritual. 2nd century AD. Next please. But it is Crete that clinches it. Clinches it, gives the final proof. Στην Κρήτη βρίσκομαι τις, θα λέγαμε, τις πιο σημαντικές αποδείξεις αυτής της παράδοσης στην Κρήτη. This tree it brought in proves that tree beliefs survived over the transition between paganism and Christianity. Και αυτό το δέντρο αποτελεί απόδειξη ότι η δεντρολατρεία επιβίωσε από τη μετάβαση στον από τον παγανισμό στην χριστιανική θρησκεία. Στην πόλη. We saw the 4th century BC coins with the supernatural woman in the tree. Και έχουμε δει σχετικά νομίσματα μάλλον του 4ου π.Χ. αιώνα με την δεντρολατρεία. And then, among others, in later in classical antiquity, the author Varro wrote that there was a special plane tree at Goodison. Varro is a name. Varro, yes, he's a Latin author. Ένας Λατίνος συγγραφέας ανέφερε ότι αυτός ήταν της πρώιμης κλασικής αρχαιότητας. Ύστερης. Που ανέφερε την παράδοση που υπάρχει στην Κρήτη, αυτή εδώ την παράδοση. But there was a plane tree at Goodison that never shed its leaves and that could heal. Στην Goodison, λέει, υπήρχε ένας πλάτανος ο οποίος δεν έπαιρνε αϊθαλής, δεν έπαιρνε ποτέ τα θύλα του και μπορούσε να θεραπεύει. So we have 4th century BC. We have Varro in late antiquity. Έχουμε λοιπόν τον 4ο αιώνα π.Χ. την παράδοση να εντοπίζεται εκεί. Έχουμε τις μαρτυρίες του Βάρο. And how strange then that in the 20th century AD we were sent to see this tree. Και το περίεργο είναι ότι εμείς στον 20ο αιώνα, δηλαδή εγώ προσωπικά, οι ομιλήτρες δηλαδή, μας έδωσαν οδηγίες για το πώς να πάμε και να επισκεφτούμε αυτό το δέντρο. A special plane tree that doesn't shed its leaves and can heal. Ένα δέντρο, ένας αϊκαλής πλάτανος, δεν έχει ποτέ τα φύλλα του και η παράδοση λέει ότι μπορεί να θεραπεύει. Local women go there for help to have a baby. Και πάνε εκεί πέρα οι γυναίκες, οι οποίες δεν μπορούν να διακροποιήσουν εύκολα με την ελπίδα ότι θα το κατορθώσουν. So we have 2,000 years of survival on one place. Και έχουμε λοιπόν εδώ στην Κρήτη μια παράδοση δεντρολατρείας που έχει διαρκέσει 2.000 τώρα χρόνια. Next please.
And from Greece and the Middle East, it reached to England, to Glastonbury. Και από την Ελλάδα, από την Κρήτη, από την Μυστηρία Ελλάδα, έφτασε αυτή η παράδοση της εδωρατρίας στην Αγγλία, στον Glastonbury. This is the holy thorn tree, hawthorn tree of Glastonbury. Αυτό είναι το δέντρο, το holy hawthorn tree, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το δέντρο. Πουρνάρι. Πόπι, πώς το λένε αυτό το δέντρο. Πουρνάρι. Πουρνάρι. Πριν. The story tells... The story tells that the ancestor of this tree was planted by Joseph of Arimathea. Ιστορία λέει ότι το δέντρο αυτό το φύτεψε ο Ιωσήφ της Αριμαθέας. So the cult of the Panagia came to this place first in Britain. Και έτσι λοιπόν όσοι λάτρευαν την Παναγία έφτασαν σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη θέση. Yes, the first place. And it merged with pagan tree cults. Να κάνουμε λίγο ησυχία. Αυτή η λατρεία της Παναγίας συγχωνεύτηκε με άλλες παγανιστικές λατρείες οι οποίες υπήρχαν ήδη στην βόρειο-δυτική Ευρώπη. In England now, almost nothing survives of such holy trees. Στην Αγγλία σήμερα δεν έχει επιβιώσει καμία τέτοια παράδοση τέτοιων λατρείας. But in Greece it's different. Next, please. Αλλά στην Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Here, near places where the very same Gordian coins were found, in south central Crete, we visited a holy tree. Και εδώ, δεν ξέρω, αν είπες στη Γόρτινα, Γόρτινα, εσύ είναι... No, near. Α, κοντά στη Γόρτινα, επισκεφτήκαμε λοιπόν, επισκεφτήκαμε ένα χωριό κοντά στην Γόρτινα, στην νότιο Κρήτη και βρήκαμε αυτό το δέντρο, το οποίο πιστεύετε ότι είναι ιερό. It's still used for healing rituals. Και οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορεί να θεραπεύει. Αφήσαν μια κουδουνή στραπεδίου απάνω σαν ευχαριστία. We spoke to people who have used that tree for healing. If people are interested, I can tell you afterwards. Μετά μπορώ να σας πω για τους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε, οι οποίοι άνθρωποι πιστεύουν πράγματι ότι αυτό το δέντρο έχει αυτές τις ιδιότητες να θεραπεύει. Next, please. And near Heraklion, at Veneratu, there is a holy tree still in use at the center of a nunnery. Και εδώ έχουμε. Στο Βενεράτο, κοντά στη Μονή Παλιανής, υπάρχει αυτό το φωλιερό δέντρο. The first reference to that is from the 7th century AD. Υπάρχει αναφορά, η πρώτη αναφορά σε αυτό το δέντρο είναι από τον 7ο αιώνα, μετά Χριστό. And Kyrios Psilakis very kindly helped us find others. There are many others. Ο κύριος Ψηλάκης βοήθησε να να δώσει τις πληροφορίες μάλλον στην ομιλήτρια. To conclude, yes. The new generation has found their own way to express their spiritual link with trees. Η νέα γενιά έχει βρει τον δικό της τρόπο για να εκφράσει τις δικές της ιδέες ή σχέσεις με τα ιερά δέντρα. Με την δική της πνευματικότητα μέσω με το δικό της τρόπο. Δεν θυμάμαι τι είπες. Yeah. Say that again, if you want. It says, protester saves tree that was her home. This woman lived in this tree for 2 years. Αυτή η γυναίκα ζούσε στο δέντρο, πάνω στο δέντρο 2 χρόνια. To stop them from cutting it down. This was in America. Next, please. And this here, this is in Devon, in England. So Devon is English, isn't it? A protester in a tree. Again, to stop them from cutting the tree down to make a road. Κάποιος διαμαρτύρεται με αυτόν τον τρόπο για να μην το κόψουν για να φτιάξουν δρόμο. Πάλι είναι πάνω στο δέντρο. Next, please.
And here, in a modern ritual, there is a Japanese cherry tree. Μια κερασιά στην Ιαπωνία. Is it in Japan, this? No, it's in London. In London, it's a Japanese κερασιά. It's a Japanese type. They planted it to commemorate the atomic bomb dropped on Hiroshima. Yeah, it's ανάμιση της ρήψης της ατομικής βόμβας στην Hiroshima. So it's a modern ritual. Yes, when after they dropped the bomb on Hiroshima, the cherry tree was the first one to come back to life. Αφού ρίξαν τη βόμβα οι Αμερικανοί στην Χιροσίμα, το πρώτο ζωντανό, θα λέγαμε, φυτό που επιβίωσε ήταν η κερασιά, δηλαδή που άνθησε ξανά, μεγάλωσε ξανά ήταν η κερασιά. Next please, last picture. So if God were a tree, or if Goddess were a tree. Εάν ο Θεός ή η Θεά ήταν δέντρο. But this tradition is about a different kind of dissenting spirituality. Αλλά όμως θα έλεγα ότι αυτή η παράδοση είναι μια διαφορετική αντιρρησιακή πνευματικότητα, μια πνευματικότητα που φέρνει αντιρρήσεις. It had more roots in the countryside and the lives of the people. Είχε ρίζες στην Ήπειρο και στις ζωές, στην καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Not divinities up there, but down here. And although it is first found in Minoan times in Europe, it is clearly something, not something that organized religion can easily destroy. Και αυτές οι θεότητες δεν είχαν σχέση, θα λέγαμε, με κάτι έξω από τη γη, κάτι το υπερουράνιο, το απόκοσμο, αλλά ήταν θεότητες τις οποίες πίστευαν ότι ήταν θεότητες της γης, γιατί αγαπούσαν τη γη και τις λάτρευαν, γεγονός όμως που ερχόταν σε αντίθεση με το κατεστημένο, το θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής, ιδιαίτερα την Καθολική Εκκλησία. Which couldn't destroy it. Και φυσικά η Καθολική Εκκλησία, το κατεστημένο, δεν μπορούσε να καταστρέψει αυτή την παράδοση αιώνων. And I believe that it remains something that's worth cherishing. Και νομίζω ότι κάτι που αξίζει να το εγκολπωθούμε, να το συλλάβουμε πνευματικά μέσα μας. Thank you very much. Φραγίσκο, το κλείνεις. Μετά από λίγο γέμισε την ίδια. Γέμισε, είναι πολύ ώρα. Ναι, πειράζει. Δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Okay, so now, questions. And perhaps George might be so kind. Πριν φύγετε να σας πω ότι την πρωταπριλιάτικη, δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο, πέφτει Σάββατο, 6 ώρα, θα παρουσιάσουμε το βιβλίο του Jack Dempsey. Ορίστε. Ο Jack Dempsey είναι μαζί μας, κάθεται πίσω από την κάμερα. Είναι ιστορικός και συγγραφέας που αποφάσισε να ζήσει εδώ στην Κρήτη. Και έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Το ημερολόγιο της γνωσού». Θα το παρουσιάσει ο φίλος μας ο Ιωσήφ Βεντούρα, που είναι αστροφυσικός, και θα μεταφράζει πάλι αν αντέχει. Ο φίλος μας ο Γιώργος, το στραπατσάρουμε λίγο παραπάνω. That's okay. Να είναι καλά που μας βοηθάει. Λοιπόν, πρωταπριλιά, Σάββατο, 6 ώρα, συνεχίζουμε με το ημερολόγιο της γνωσού. Δεν έχει ομιλία για το σύνολο. Do you have any personal experience of the trees showing their power? Από το εμπειρία, συγγνώμη, από το γεγονός ότι τα δέντρα μπορούν να έχουν μία επίδραση θερματική. Και εδώ βλέπουμε λιγάκι, γιατί είμαι αρχαιολόγος
και δουλεύω με το μυαλό μου και είμαι πολύ προσεκτική με αυτά που γράφω και πάντα θέλουμε απόδειξεις και τα λοιπά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η πρώτη φορά που πήγα στο αυτό το δέντρο στη Μονή Απενάζων είχα το πόδι μου πονούσε πάρα πολύ και είχε it had been hurting for 6 months. Σε πονούσε 6 μήνες. Ναι, πονούσε 6 μήνες. Και πήγα εκεί και έχει να έρθει στο δέντρο και στο κόμμωνα εκεί 10 λεπτά, ένα τέταρτο, δεν ξέρω εγώ. Και έφυγε από το δέντρο και δεν μπορούσε πια. Καθόλου. Τελείωσε. The side, the left. The left. There's the feminine. Και αυτό ήταν η αρχή αυτής της μελέτης. Γι' αυτό άρχισα να ενδιαφέρθω. Ενδιαφέρομαι για αυτά τα δέντρα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω. Ευχαριστώ. Έχει εμπειρία. Αλλά ντρέπουμε, αφού δεν είναι. Νομίζουν ότι. They think the people are crazy. Ναι, έτσι νομίζω ότι είναι τρελή. Ναι, if you do things with trees now, people think you're crazy. Η έρευνα έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην Ελλάδα, καταλαβαίνεις όταν μιλάω. Ναι, ωραία. Να σου πω ότι ο Φίλιππος ο Κουτσαφτής, ο γνωστός σκηνοθέτης, μας ζήτησε να το μαγνητοσκοπήσουμε, γιατί θέλει αυτή την πληροφόρηση για τις ταινίες που γυρίζει, που έχουν σχέση με αρχαία Ελλάδα, και θα τους στείλουμε μια κόπια. Επίσης, ο Μανώλης Τσαντάκης, μέλος του συλλόγου, φωτογράφος, που έχει μόλις τελειώσει ένα βιβλίο σχετικά με την ελιά, με φωτογραφίες της ελιάς. Και αυτός μας ζήτησε να του στείλει μεχητικό ντοκουμέντο και σε έχουν προσκαλέσει στη Σιτία να κάνεις αυτή την ομιλία ξανά, όποτε ξαναέρθεις. Μπορούμε να το διοργανώσουμε μαζί, στην Ανατολική Κρήτη. Να δούμε λίγο και το μύθο του Ερυσίχθου, ο οποίος έχει σχέση με τη Δήμητρα, το ιερό μέτρο της Δήμητρας. Είναι στο βιβλίο. Και είναι ένας μύθος που είναι για τη σημερινή εποχή. Εμείς χθες το κάναμε στην ομάδα μυθολογίας που γίνεται εδώ πέρα. Έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία. Μίλησέ μας λίγο για αυτό το μύθο. Μπορείτε να περιγράψετε το μύθο. Ήταν κάποιος πολύ υπερφύελος, ο Ερυσίχθωνας, ο οποίος πήγε στο ιερό δάσος της Θεάς Δήμητρας και έκοψε ένα ιερό δέντρο, μία δρία, θυμάμαι καλά, παρότι προσπαθήσαν να τον εμποδίσουν οι υπηρέτες του, γιατί μίλησε το δέντρο την ώρα που το έκοπε. Αυτός είπε, τα έβαλε με το δέντρο και με τη Θεά και είπε, θα το γονατίσω κάτω στη γη. Και μάλιστα έκοψε και το κεφάλι ενός κλάβου που πήγε να τον εμποδίσει, καταλαβαίνοντας ότι αυτό είναι ύβριο. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μετά να του στείλει η Θεά Δήμητρα για τιμωρία, την πείνα στον ύπνο του, το φάσμα της πείνας, και αυτός όταν ξύπνησε έτρωγε κατάπαυστα ό,τι μπορούσε να βρει, είναι σαν το σημερινό άνθρωπο που έχει καταφάει τη γη, και στο τέλος πούλησε μέχρι και τη μοναχοκόρη του, για να αποκτήσει τροφή, η οποία πάλι με ένα θαύμα επέστρεψε πίσω σαν ψαράς, μετά με τη μορφή κάποιων ζώων και συνέχεια την πουλούσε κάθε φορά. Στο τέλος έφαγε τις σάρκες του. Πέθανε τρώγοντας τις σάρκες του. Λοιπόν, είναι σαν μία αναλογία της κοινωνίας μας. Παίρνει από την γη και παίρνει και παίρνει και όσο παίρνει, πεινάει περισσότερο. Στις μέρες μας στην Κρήτη υπάρχουν πλέον συμμορίες που πάνε και κόβουν τα δέντρα για να τα πουλήσουν σαν ξύλο. Λέει, μπορεί να είσαι ένα λιόφυτο και να πας και να μην το βρεις, γιατί το έχουν κόψει και το έχουν πουλήσει σαν για ξύλα. Το έδωσε μια φίλη μου κοντά στο Πεπαγνή που μπήκαν μέσα στο χώρο της
Κοντά στο πεπαρνί, μιλάμε όχι και στη μέση της εξοχής, και κάτι φανάρια δέντρα που ήταν εκεί τα εξαφανίσανε. Γι' αυτό πραγματικά είναι η συνέχεια αυτού του μύθου. Κλέψουν δηλαδή και. Τα κλέβουν, ναι, έρχονται και τα κόβουν. Και δεν βρίσκεις παρά τις ρίζες. Άλλες ερώτησες. Ναι, γιατί νιώθω. Okay, both. No, a very famous British author, archaeologist like you, and a very friend of Greece and Crete, Robert Graves. Yes. Robert Graves, ένα Εγγλέζος αρχαιολόγος, έγραψε το περίφημο βιβλίο «Η Λευκή Θεά». He had written the book «The White Goddess» yes. and «The Worship of the Holy Trees». Yes. He had a very, very... πολύ χοντρό βιβλίο. He mentions a lot of things about yes, yeah. First of all, this second in I think Christianity has taken some elements from the ancient Greek religion, but especially from the Jewish religion, because yes. he has his roots in ancient Jewish religion. Well, the ancient Jews have a very good και οι αρχαίοι Εβραίοι είχαν μια μεγάλη λατρεία για το δέντρο, ονόματα του δέντρο Hetz Chaim. That's the tree of life. In the unwritten tradition of the Jews, Hetz Chaim. The tree was almost identified with life. And the third, in your country, in England, I think the Βετρολατρία, πάση του worship, three worship, yes, was from ancient times, from the ancient Celts, the Scepters. The holy trees was always by a holy tree. The trees, and this was together. The worship of trees in Italy from maybe from prehistoric times. Yeah, yeah. You know that, yes? Yes. Yes, thank you. No, that's very, Gentlemen, saying that there are many examples of holy trees in different You're countries. You're not speaking in English again. Good translation. But Αλλά, all the same, στην κοινωνία μας, στην κουλτούρα μας, it's invisible, δεν φαίνεται, δεν... Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα ίσως είναι κάτι που έχει επιβιώσει, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Τα οποία ήταν και στην Ελλάδα, που δεν υπήρχε αυτή η παράδοση των χριστουγεννιάτικων δέντρων. Στην αρχαιότητα όμως. Τα δύο χρόνια κρεμούσαμε στα δέντρα, σφαίρες που μιμούνταν τους πλανήτες. Αναφέρεται σε στην αρχή Γερμανία. Και στη Γερμανία άφησαν τα δέντρα πάντα έξω, δεν έκοψαν τα δέντρα το Χριστούγεννα. Χριστούγεννα. Δεν είχε Χριστούγεννα, ήταν... I've got two questions here. No, it's not a question. I wanted to say that the tree has its roots in the earth and the branches go to the sky. So it's a connection of the earth with the sky. Whatever has to do with earth matters and the divine energies. So this is one very important thing. The other thing I wanted to say is that because you're an archaeologist, science has a life, let's say, of 2,500 years, maybe if we include the ancient Greek scientists, philosophers, but the worship of nature is much, much older. So that says something. The worship of nature goes to the Stone Age, goes back in very early times. Absolutely. And I think too, and maybe George will need to translate this if you don't mind. No. I think the conflict between nature, worship, there is and no conflict. And that's exactly what I'm going to say. The conflict is in our mind. The conflict between the worship of nature and science is a fabrication. Mythos, it's a myth. It's only in the minds of the Western civilization. Right. Nothing there else. There is no real conflict.